θεωρώ ότι ο κύριος Μουλόπουλος, καλά, δεν μπορώ να μιλήσω για τα αφεντικά. Σήμερα δεν είναι καλό αφεντικό. Άστο να μην το πει. Έχει εξαιρετικό ρόλο. Διαδηλώνει όσοι θέλουν να είμαστε στο ευρώ, δηλαδή. Στο left πάντως. Γιατί χθε δεν ήθελα να μείνουμε στο left πάντως. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο σήμερα υπό τον τίτλο Μένουμε Ζάμπια. Ναι. Παραφράζοντας προφανώς το «Μένουμε Ευρώπη», ναι, της απόψινής εκδήλωσης, στο οποίο προφανώς είναι ένα ενίδη χιουμοριστικής προσέγγισης της απόψινής εκδήλωσης, η οποία λέγεται ότι «Μένουμε Ζάμπια» είναι το σύνθημα συγκέντρωσης στα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Σύνταγμα, και η σελίδα συγκέντρωσης στο Facebook αριθμίζει 10 εκατομμύρια συμμετοχές κτλ. Επειδή αναφέρει λοιπόν τη Ζάμπια, εγώ απλά κλέβω από τη σημερινή Καθημερινή ένα κείμενο για τη Ζάμπια. Ναι. Όπου η κυβέρνηση Ζάμπια, η οποία τη δεκαετία του 70, λέει η Καθημερινή, είχε ομαδοποιήσει καταβολές δόσεων προς το Δούνου του, όπως έκανε και η Ελλάδα, και η ελληνική κυβέρνηση, ετοιμάζεται να βγει λοιπόν στις αγορές τον Ιούλιο, Ζάμπια. Ναι. Προκειμένου να αντλήσει 2 δις ευρώ. Και η